Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια από τα μέσα του Αυγούστου, γνωρίζοντας ότι έρχεται η καινούργια σχολική χρονιά και βλέποντας και τα λάθη της περσινής χρονιάς. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι από τα λάθη μας πρέπει να μαθαίνουμε. Εκεί μαθαίνει κανένας και εκεί γίνεται καλύτερος. Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ νωρίτερα φέτος, προσπαθήσαμε και βάλαμε τα ζητήματα που υπήρχαν μικροζημιών, μικροεπισκευών που έπρεπε να κάνουμε στα σχολεία, βαψίματα κτλ. Τα τακτοποιήσαμε από τα μέσα του Αυγούστου περίπου. Σήμερα, ξεκινώντας την τρίτη σχολική χρονιά, τώρα ήρθα από μια σύσκεψη με τους διευθυντές των σχολείων, από τη Σχολική Επιτροπή, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Βέβαια, θα ξέρουμε όλοι, αυτό είπα και στους διευθυντές των σχολείων, ότι η καινούργια χρονιά είναι μια χρονιά δύσκολη, ακόμα δυσκολότερη από την περσινή. Τα οικονομικά του κράτους τα ξέρουμε, το πρόβλημα των Δήμων το γνωρίζουν όλοι, ότι πλέον δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα των ΚΑΠ, την έχουμε πολύ μειωμένη φέτος, πολλοί Δήμοι θα κλείσουν μέσα στον Οκτώβριο, δεν θα μπορούν να πληρώσουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Εμείς πιστεύω με την πολιτική που ακολουθήσαμε, την οικονομική πολιτική στο Δήμο, νοικοκυρέψαμε τα πράγματα, πιστεύω ότι θα είμαστε από τους τελευταίους που θα δυσκολευτούμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σπαταλάμε πλέον. Η σπατάλη είναι, έχει λάβει τέλος αυτό το Δήμο. Άρα λοιπόν συνέστησα στους διευθυντές με σύνεση πλέον, με τα πλέον απαραίτητα, να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα απαραίτητα. Θα πρέπει να έχουμε το πετρέλαιο, επισκευές κάναμε τα πάντα, άρα λοιπόν θα πρέπει και οι διευθυντές να βοηθήσουν και οι δάσκαλοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση με περισσότερη οικονομία τώρα, να μην έχουμε πρόβλημα στα απαραίτητα. Αυτό πιστεύω είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε γενικότερα, όχι μόνο για το σχολείο, γενικότερα. Αυτό που είχαμε μάθει θα πρέπει να το περιορίσουμε. Θα πρέπει τώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, να μιλάμε για τα απαραίτητα. Αυτά δεν μπορεί να λείψει το πετρέλαιο από το σχολείο. Αυτό είναι σαφές. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν δικαιολογιόμαστε σε αυτό να έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν κι άλλα σοβαρά θέματα. Θα τα ιεραρχήσουμε και θα αφήσουμε κάποια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι σαφές πλέον. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά που είχαμε, αυτό είναι δεδομένο, αλλά τα απαραίτητα θα τα έχουμε. Σε αυτό εγγυούμαστε εμείς σαν Δημοτική Αρχή ότι τα απαραίτητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τη σχολική περίοδο θα υπάρχουν. Όσον αφορά κάποιες συγχωνεύσεις. Εμείς αυτό που είχαμε φέτος είναι οι συγχωνεύσεις των νηπιαγωγείων. Δύο νηπιαγωγείων, της Μελιγούς και του Κορακουβνίου. Κανείς δεν ήθελε να κλείσουν. Έγινε όμως. Θα ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν και τα παιδιά. Ήταν δεδομένο και αυτό. Εντάξει, το ξεπεράσαμε με λύπη, αλλά είναι κάτι που ήταν αναπόφευκτο πιστεύω. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό όταν δεν υπάρχουν παιδιά, μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα σχολείο με ένα ή με δύο παιδιά, ένα νηπιαγωγείο, αυτό δεν γίνεται. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε άμεσα, γιατί το έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες, κάποιες κουβέντες, κάποιες συζητήσεις για το μέλλον των σχολικών μονάδων στο Δήμο μας. Το έχουμε υποσχεθεί και θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν δουλέψουμε συνολικά και με σύνεση, τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η πολιτεία κάνει αυτό που μπορεί, πιστεύω, μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, γιατί έχει ευθύνες και αυτή για την κατάσταση η πολιτική, το πολιτικό σύστημα εννοώ, για την κατάσταση έχει τις περισσότερες ευθύνες για αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα. Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν αυτά που εν πάση περιπτώσει τους επιτρέπεται από την οτροπία τους και πιστεύω ότι είναι λίγα. Αυτό που οφείλουν οι πολίτες όμως είναι να αλλάξουν την οτροπία τους, να αλλάξουν εμείς. Και έτσι θα αλλάξουν και οι πολιτικοί. Αναγκαστικά θα αλλάξουν. Το μέλλον της χώρας κρίνεται από εμάς, από τους πολίτες. Πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Οι ευθύνες των πολιτικών είναι δεδομένες, αλλά πιστεύω ότι και οι ευθύνες της κοινωνίας, της υπόλοιπης κοινωνίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε.
να τις δουν οι ίδιοι, ο καθένας μας να κάνει το κάτι παραπάνω για τη χώρα του.